Να πάμε σε μία άλλη τύπισσα, να φύγουμε από το Next Top Model και να πάμε στην άλλη την τύπισσα η οποία έχει βάλει τη Ραμόνα κάτω, την πατάει, τη χτυπάει, την κάνει κομμάτια. Είναι Ναντίν. Την πέταξε και από το θρόνο, νομίζω. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, είναι η Ναντίν είναι ένα κορίτσι. Είναι πιο καλή αυτή. Και είναι και πιο καταρχήν είναι πιο όμορφη. Πιο όμορφη. Εντάξει. Στα ίδια είναι, βέβαια. Τι λες, μωρέ. Είναι πολύ πιο όμορφη η Ραμόνα. Είναι από το Λίβανο. Κοπελένε. Έχει αυτό κάτι. Αυτό κάτι που αρέσει στο Μεσογειακό. Νομίζω ότι άμα σε πάρουν γαμπάρι του Ιτεράδε θα σε σκίσουν. Γιατί την βρίζουν συνέχεια. Την αντιπαθούν. Η Ναντίν είναι από τη Γλυφάδα. Δουλεύει χρόνια πωλήτρια σε μαγαζί, έχει σπουδάσει κάτι με τη μόδα, design κτλ. Με αυτήν που τα έβαλε είναι. Την Ιωαννά, είναι η κοπέλα του Σταθοκοστόπουλου. Πού έχει μαγαζί ο Σταθοκοστόπουλος? Γλυφάδα, δεν είναι και αυτό. Γλυφάδα, δεν είναι. Κάτσε, γιατί είπαμε τώρα κάτι παίζει τώρα. Μήπως ναι, ο άλλος έχει μαγαζί. Σε βραδινά μαγαζιά, δεν είναι. Ναι, μήπως φύγει στα μαγαζιά του και είχαν καμία αντιπάθεια και τα λοιπά και αρχίζει την βαράει. Την κατηγορεί συνέχεια ότι έχει στη λίστα. Μήπως καμία κοινή φίλη που δεν τη γουστάρει τη συγκεκριμένη και τη βαράει συνέχεια. Α, εδώ υπάρχει δόλος. Πάντως έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τη Ραμόνα και η ίδια δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά, σπαστά συνήθως αγγλικά περισσότερο. Ναι. Δείχνει να ξέρει από μόδα. Έχει δουλέψει χρόνια όχι στο δείχνει, χώρο της μόδας. Όλα και όλα, όχι δείχνει, ξέρει. Και έχουμε την εντύπωση ότι η Ραμόνα πρέπει να τρέμει. Η Ραμόνα δεν τρέμει, η Ραμόνα εξαφανίστηκε. Και νομίζω ότι το νέο μεγάλο ταλέντο είναι αυτό. Ένα κανάλι στο YouTube, αλλά είναι άστα να πάνε ακόμα. Θέλει πολύ φτιάξιμο. Ναι, να πω βέβαια το βίντεο που είδα, βρεσί. Ένα μικρόφωνο. Αυτό εδώ πέρα λέγεται μικρόφωνο. Αυτό. Το βάζουν, μην αφήνει τη κάμερα να σε τραβάει. Θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι φτηνά, είναι τίποτα εσύ που το παίζει και. Ναι, μωρέ, δεν νομίζει τι κάνω. Κάνω ένα κοσάρικο κάνω. Μην νομίζει δηλαδή. Αυτό λέγεται μικρόφωνο. Ραμόνα για εσένα το λέω. Μικρόφωνο λέγεται αυτό. Είδε και από είδε. Αφού δεν ξέρω. Πέρασε από εκπομπές, δεν την κρατήσαμε, την ξαποστήλαμε. Κοίτα, δεν έκανε και τρελά νούμερα εδώ που τα λέμε. Τι να κάνει τώρα, μωρέ, τρελά νούμερα να κάνει. Πάντως η Ναντίν αρχίζει και ανεβαίνει. Ακόμα δεν την ξέρει πολύ ο κόσμος. Αλλά επειδή έχει το θάρρος της γνώμης της. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 40. Πρέπει να είναι 40 άρα. Η Ναντίν. Ναι. Είναι μεγάλη. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο έχει δηλώσει στο Meister Ox. 35. Νομίζω. Σου πήρε το θρόνο βρε Ραμόνα μία σαραντάρα. Τι έχουν βρει σαραντάρες. Όχι, δεν λέω και 35. Δεν με νοιάζει. Δεν λέω και τι σαραντάρες. Λέω, πρόσεξε. Τι κανόνισε. Λέω τίποτα. Ίσα ίσα, οι σαραντάρες πώς λέγανε, ίσον 2-20. Μουρμούρα το βράδυ, άστα να φάμε. 39 είναι. 39. Κούκλες και σαραντάρα. Κούκλα είναι. Είναι μοναδικές. Άκουσε που σου μιλάω εγώ. Να τη γλιτώσουμε. Λοιπόν. Ναντίν. Η Ναντίν είναι θεά. Λοιπόν, εσύ το λες. Εγώ με φάνω Ναντίν. Έχει αφήσει ο κόσμος τη Σπυροπούλου. Λένε τα καλύτερα λέει τώρα για την Ναντίν. Και έχουν πιάσει την Ναντίν. Σε μισούμε, σε κάνουμε, σε δείχνουμε που είσαι μεγάλη, που είσαι γριά. Που το γιατί βγάζεις τόσο κακέ στο κοριτσάκι, που ζηλεύεις, που πώς είσαι έτσι. Μπήκα μια μέρα στο hashtag, στο Meister Ox και λέω τι γίνεται, λέω. Χαμός, αυτή η κοπέλα λέω. Σου έχει σαλτάρει. Άμα τα διαβάζουν κιόλας γιατί δεν είναι κλεισμένες όπως ας πούμε στο Greece's Next Top Model. Μια χαρά, κοιτάνε και τα social και τα πάντα. Αλλά μπράβο της, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, η Ναντίν είναι η νέα Ραμόνα, την ισοπαίδωσε την Άλληνα και θυμηθείτε το αυτό που σας λέω, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα θα γιγαντώνει το κορίτσι αυτό. Η κακιά του Meister Ox. Ακούστε, ρόλος είναι, μετά θα τα ξεχάσουμε όλα.